δύσκολη αποδεικνύεται στην πράξη η συνύπαρξη των πεζών και των ποδηλάτων στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα. Από την αρχή που έγινε η μελέτη και κατασκευάστηκε, η συγκεκριμένη οδός προβλέπεται να γίνει πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος. Όμως ουδέποτε από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν πάρθει μέτρα για τη σήμανση και τη διαμόρφωση ενός ποδηλατόδρομου, έτσι που να αποφεύγονται τέτοιου είδους ζητήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πράξη γίνεται πολλές φορές και δρόμος διέλευσης οχημάτων. Καλά, για μηχανάκια δεν το συζητάμε, είναι με πολύ εύκολο τρόπο οποιοδήποτε μπορεί να μπει στον πεζόδρομο. Στον πεζόδρομο που έχει χαρακτηριστεί και ως ποδηλατόδρομος δεν υπάρχει κάποια διαγράμμιση που να οριοθετεί την κίνηση των ποδηλάτων. Και έτσι πεζοί και ποδήλατα μπερδεύονται μεταξύ τους. Ό,τι και χάραξη να κάνεις ποδηλατόδρομο σε ένα πεζόδρομο, το πρώτο και το βασικό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Είτε σαν πεζοί είτε σαν ποδηλάτες. Είναι δεδομένο ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί το ποδηλατόδρομο, το πεζόδρομο ως ποδηλατόδρομο, χρειάζεται να έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην προσοχή του, γιατί είναι πολύ ο κόσμος που κυκλοφορεί και μεγάλη πυκνότητα και παιδιά και καρότσια. Και είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι χρήστες του ποδηλάτου να τηρούν στοιχειώδεις κανόνες. Λογικής καταρχάς. Πριν από λίγες ημέρες αποφεύχθηκε μάλιστα τελευταία στιγμή ατύχημα με έναν ποδηλάτη που παρολίγο να τραυματίσει ένα παιδί. Τις βραδινές ώρες στον πεζόδρομο η κίνηση των πεζών και μάλιστα μικρών παιδιών, μητέρων με καροτσάκια, ηλικιωμένων, είναι αυξημένη δεδομένου ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο χώρο περιπάτου στην Πάτρα. Δεν μπορεί να γίνει ο πεζόδρομος σε αποκλειστική χρήση σε κάποιο σημείο του για ποδήλατα. Θα αναιρέσει ουσιαστικά και την χρήση από τους πεζούς εν τέλει και θα φέρει και αντιμέτωπους τους ποδηλάτες με τους πεζούς. Εμείς γενικά θεωρούμε το ποδήλατο, πρέπει να το θεωρούμε σαν είδος πεζοπορίας. Είναι ένα μηχανοκίνητο μέσων πιθανών, γιατί είναι μεταλλικό, έχει, αλλά με τα πόδια σου πηγαίνεις με πολύ μικρή ταχύτητα. Εύκολο να τηρήσεις τους κανόνες. Τώρα, αν κάποιος πηγαίνει σαν παλαβός, ακόμα και τζόκινγκ να κάνεις σαν παλαβός, πάλι δεν μπορεί να πέσει σε κάποιον να το χτυπήσεις. Είναι θέμα, ξαναλέω, στοιχειώδης κανόνες λογικής πρέπει να τηρούνται, οτιδήποτε κάνουμε. Από την πλευρά του Δήμου Πατρέων αναφέρεται πως αυτό που θα αλλάξει την κατάσταση είναι ο ποδηλατόδρομος που δημιουργείται στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί ένας ποδηλατόδρομος που θα ξεκινάει από το ύψος των Ιτεών, έχει φτάσει μέχρι το ύψος του ΝΟΠ. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το ποδηλατόδρομο και να καταλήξει στο χώρο της Πλάζ. Ένας ποδηλατόδρομος που θα είναι για όλους τους πατρινούς, προσβάσιμος, και πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθεί και αυτό το έργο. Στο δικό μας σχεδιασμό είναι να γίνει συγκεκριμένη χάραξη του ποδηλατόδρομου, του συγκεκριμένου στην οδό, να μην μπερδεύονται ποδήλατα με περιπατητές.